Ναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό το νομοσχέδιο και οι εξορίξεις. Μέσα στο νομοσχέδιο έτσι, επιτρέπονται και οι εξορίξεις ακόμα και σε περιοχές Natura. Οπότε είναι ένας ο λόγος και μοναδικός για τον οποίο είμαστε εδώ. Ήρθαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, μαζεμένοι. Είμαστε σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές ομάδες του νησιού και ήρθαμε να ενώσουμε τη φωνή μας. Ξέρετε ότι και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα και στην Αθήνα, την ίδια στιγμή, στο Σύνταγμα, πολλές οργανώσεις περιβαλλοντικές εκφράζουν την αντίθεσή τους. Τις φωνές αυτές πρέπει να τις ακούσει η κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί νύχτα σε μια βουλή των 25 ατόμων να ψηφίζει νομοσχέδια τα οποία θα καθορίσουν τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. Υπερασπιστές του περιβάλλοντος, καλώς ήρθατε. Οι συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, Αντάμα, Νόρντιλ Ζάντερ, Βραχίωνας, Ομάδα Περιβαλλοντικής Συνείδησης, Ναυάγιο Γκέι και Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα για να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας ενάντια στο αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο. Την ίδια στιγμή στην Αθήνα, μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις διαδηλώνουν και απαιτούν την κατάργηση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου που η κυβέρνηση φέρνει νύχτα σε μια ουσιαστικά κλειστή βουλή, χωρίς διάλογο, χωρίς διαβούλευση, χωρίς διαφάνεια. Πρόκειται για ένα πραξικόπημα κατά του περιβάλλοντος στο όνομα μιας κοντόφθαλμης μη βιώσιμης ανάπτυξης. Το πολυνομοσχέδιο είναι ένα συνοθήλευμα διατάξεων και αντικειμένων που αφορούν όλη την Ελλάδα και τα πάντα όλα από δασικούς χάρτες και οικιστικές πυκνώσεις μέχρι περιβαλλοντική αδειοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση εξορίξεων και επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.